πεταγμένο είχε εκεί, καινούριο βέβαια έτσι, για ένα φορτηγό. Έρχεται ο Θοδωρή, του λέω τον Θοδωρή. Κατοχύρωστα, όποτε θέλει να τα πάρει, θέλω να πάρει να πιάνει το διαφύγιο. Τρεις φορές πήραν τον διαγραμμιστή από την Έδεσα πάνω, πάνω στην Άρνησα, κάπου εκεί ήθελα να κάνω διαγράμμιση. Τον πήραν τα παιδιά, τον φέραν, τον ξαναπήσαν όπως τον πήραν, έτσι τον φέραν. Έρχεται ο Θοδωρή, θα πάρει, θα φέρω τον εισαγγελέα. Τέλος πάρει. Το Greater δεν έχει οδηγού, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οι μόνοι που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γιατί έχουμε οδηγό επαγγελματία είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα. Έγινε η καταγραφή. Υποσχέθηκε ότι θα το πάρουμε πίσω για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Επειδή έχουμε και οδηγό. Να τρέξει ο κ. Αντίδημα το θέμα. Για το Greater του δίνουμε ενίδρυση. Έχει ένα ανταλλακτικό. Το Δεκέμβριο παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Επικοινώνησα τότε ακόμα την εταιρεία. Εκεί λόγο δεν έγινε. Δεν είναι τίποτα, είναι 2 ώρες δουλειά. Δεν είναι καθόλου 2 ώρες. Σήμερα είμαστε σήμερα κάτω. Πήγαμε σε πάνω από 10 μηχανουργεία. Καινούριο δεν υπάρχει στην αγορά. Αλλά πάρει σε αντιπροσωπεία. Όχι. Η αντιπροσωπεία, όπως ξέρεις, το Greater είναι κινέζικο. Εντάξει, δεν υπάρχει κινέζικο. Δεν σημαίνει. Γερμανικό είναι κάτι σημαντικό. Ξέρω πολύ καλά κινέζικο είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά στην αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία. Δεν υπάρχει πουθενά στην αντιπροσωπεία. Εμείς επικοινωνήσαμε κάτω με το γενικό του πρόσωπο κάτω στην Αθήνα, δώσαμε όλα τα στοιχεία και περιμένουμε αυτές τις μέρες να μας δώσει μια προσφορά. Δηλαδή προσφορά μέσω της Κίνας. Και από εκεί και πέρα πήγαμε και σε ένα μηχανουργείο το οποίο το αφήσαμε και το ανταλλακτικό στην κατάσταση αυτή που είναι και θα πάρουμε τις 2 προσφορές. Αλλά η καλύτερη περίπτωση είναι να κάνουμε ένα καινούργιο σε ένα μηχανουργείο. Γιατί αν πάρουμε πάλι κινέζικο, σε ένα πάλι ζόρισμα θα σπάσει. Παιδιά είναι πολύ ψεύτικο, ήταν ένα ψεύτικο πράγμα. Το κρίνετε εσείς κύριε Αντιλήμα, γιατί δεν ξέρω. Απλώς εμείς, εγώ είχα επικοινωνήσει από την εταιρεία μας, είπα να σωστά. Παιδιά, επειδή είναι κινέζικο, δεν σημαίνει ότι είναι. Οι άνθρωποι είναι πολύ πριν από εμάς. Οι άνθρωποι πήρανε, και εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν ξέρω τι κάνουν. Όταν πήγα στην Κίνα, αυτό που είδα και είδα το τρένο τους, αυτό που είναι ένα αέριο, έτσι, πήραν ένα δείγμα από τους Ιάπωνες και φτιάξανε πατέντα δικιά τους. Το διαλύσανε και το αντιγράψανε. Γι' αυτό και τους λένε για μαϊμούδες. Οι άνθρωποι απλά δεν ψάχνουν τεχνολογία καινούργια, παίρνουν τη σύγχρονη τεχνολογία και την κάνουν. Αλλά ας φύγουμε τώρα, το θέμα του Greater είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό που είδα, δηλαδή άμα το δείτε το καταρακτικό, αν το δείτε το καταρακτικό, το πάρει σε ένα σημείο, όσον αφορά το θέμα, όσον αφορά το θέμα των βυθιζόμενων κάδων, δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε υπόψη. Εγώ ήθελα να επισημάνω, έχει βυθιζόμενους κάδους ο Δήμος της Αθήνας. Είναι βυθιζόμενοι κάδοι, όπου ο Δημότης τη σακούλα δεμένη τη ρίχνει μέσα. Ανάκριβη, και από εκεί και πέρα ανεβαίνει, είναι κλειδωμένο. Όταν είναι να συγκεντρωθούν, να συλλεχθούν οι σακούλες, ξεκλειδώνουν τον κάδο, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνει ο κάδος επάνω και παίρνουν, δηλαδή δεν είναι να τα μεταφέρει κάπου αλλού κάποιος. Γιάστε, το άδειασμα. Όχι, το άδειασμα ακριβώς αυτό εννοώ. Είναι πανάκριβη η όμως. Ποιοι είναι πανάκριβοι. Οι βυθιζόμενοι. Ακριβή είναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι. Λειτουργούν με έναν μηχανισμό. Έτσι, με έναν μηχανισμό. Δεν είναι και κάτι τρομακτικό, γιατί όταν δεν ξέρω τώρα το μέτρο που συζητάμε ο καθένας το πόσο είναι ακριβό. Ακριβό είναι γιατί δουλεύει με αλυσίδες, έτσι, με τροχαλίες, με μηχανισμό που ανεβάζει επάνω ηλεκτρικά τον κάδο. Ο κάδος έχει μέσα τις σακούλες των σκουπιδιών. Τι σακούλες των σκουπιδιών ο υπάλληλος τις παίρνει από τον κάδο. Έτσι. Συμπιέζει. Όχι συμπιεζόμενο. Εσείς μιλάτε, κύριε Δήμαρχε, για κάδο ο οποίος συμπιέζει σκουπίδια. Εγώ δεν μιλώ για τέτοιο κάδο. Για να πάρει μια ποσότητα μεγάλη, απ' έξω έχει ένα. Ο κάδος είναι από εδώ σε εσάς, έτσι. Ναι. Δεν μιλάω για κανένα μικρό πράγμα. Έτσι. Αλλά δεν συμπιέζει σακούλες. Θα τις είχε διαλύσει. Αυτό απλά. Κατεβαίνει, βυθίζεται και παίρνει. Είπα, υπάρχουν δύο τύποι. Α, ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι υπάρχει διαφορία. Για να πιάσουμε μια ποσότητα αρκετών σκουπιδιών, να τα συμπιέζει, όταν διαλύει, τα συμπιέζει.
Ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα και ο καθένας έχει μια αλφα εμπειρία στο θέμα. Ανέφερε ήδη ο κύριος Μίμης προηγουμένως το σύστημα αυτό της μη ύπαρξης κάδων. Όταν επισκέφθηκα την Ταϊβάν, είδα ότι δεν υπήρχε πουθενά κάτι. Έφτανε 8,5 ώρα ακριβώς. Έφτανε το απορριμματοφόρο και κατεβαίνανε μικρά ανθρωπάκια μιλιούνια από τις πολυκατοικίες και ρίχνανε οι ίδιοι τις σακούλες μέσα στο απορριμματοφόρο. Πρέπει όμως, υπάρχουν κι άλλες προτάσεις και πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Κατάργηση των κάδων. Το είδα, αλλά πρέπει να έχουμε αυτοκίνητα και όταν έρθει ο κόσμο, κοιτάτε να αναφράσουμε στον νόμο αυτό και οδηγούς. Οι οδηγοί που υπάρχουν είναι ο Παπαϊωάννης, ο οποίος είναι ένα τρομπλές, το λέω γιατί. Ή κάνουμε τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ο από την και είχε το επαγγελματικό δίπλωμα από τον Δήμο Γιάντσον. Και τώρα που ήρθε ο οδηγός από την Μενίδα. Δηλαδή, άμα δεν πάρεις, άμα δεν πιάσουμε μία πεντάβα οδηγών, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι πρωί. Θα έχει διπλή βάρια δίμαρχη. Θα έχει διπλή βάρια δίμαρχη. Οπότε όλα μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και να μακάρι να φύγουν οι κάτι. Μακάρι να φύγουν οι κάτι. Εξαντλήθηκε. Απλώς έτσι μια πρόταση να τη θέσω υπόψη σας, γιατί προηγουμένως είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Δήμαρχος. Βέβαια, εν μέρει, κύριε Δήμαρχε, αν επιτρέπετε. Το γεγονός ότι τα πρόστιμα δεν χρειάζονται. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό είναι το πιο σωστό. Βέβαια, όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος, υπάρχει και αυτό. Και με αφορμή αυτό που είπατε, θα ήθελα να προτείνω να διοργανώσουμε κάποιες ημερίδες είτε από εταιρείες ανακύκλωσης είτε ημερίδες με τις οποίες θα ασχοληθεί η υπηρεσία καθαριότητας, να μιλήσει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, όλοι οι υπεύθυνοι, καλώντας τους πολίτες, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα έγκυται εκεί. Άμα είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να γίνουμε εθελοντικές ομάδες. Αυτό μαζί να γίνει, γιατί όλα αυτά είναι στο Μητροχώρη, σε κάθε Δήμο. Κάθε ανακύκλωση στα σχολεία, Δήμαρχε. Αυτό είναι φτιαγωγείο για να γίνει βίωμα. Αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε. Τον παππού δεν θα του μάθουμε ανακύκλωση τώρα. Δεν ξέρει ούτε καν τη λέξη. Τα παιδάκια μόνο. Αυτά είναι το μέρος. Το δάσκαλο βρέθηκε τον παππού. Και όμως εδώ θα διαφωνήσω. Το παιδάκι μαθαίνει στον πατέρα, τι σημαίνει αυτό. Αυτό έχει δίκιο, ναι. Εννοείται. Να υπογράψετε τα πρακτικά, τα πρακτικά, σας παρακαλώ.